Απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, των Πανελλήνιων Ομοσπονδιών της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής Λιμενικού Σώματος, στο οποίο θα συμμετέχουν από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και ο στρατός με τα σωματεία που έχει, την Παρασκευή 9 του μηνός, σε 6 ώρα το απόγευμα, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. Θα συγκεντρωθούμε όλοι οι ένστολοι και θα διαδηλώσουμε κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δυστυχώς υπάρχει και από αυτή την κυβέρνηση μια ανακολουθία λόγων και έργων. Όταν ήταν στην αντιπολίτευση και για την απόφαση του ΣΤΕ, ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν στα κάγκελα, μπορώ να πω, για την υλοποίηση της απόφασης του ΣΤΕ. Η προηγούμενη κυβέρνηση, για να το πάρουμε από την αρχή, νομοθέτησε στις αρχές του 2013 και ενώ όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και εμείς είχαμε υποστεί δύο μειώσεις με τα μνημόνια, από την 1η-1η του 2013 νομοθέτησε για τα ειδικά μισθολόγια και προκειμένου για τα σώματα ασφαλείας, για όλους τους ενστόλους, νέες περικοπές με αναδρομική ισχύ από τον Αύγουστο του 2012. Εκεί υποστήκαμε τις μειώσεις αυτές. Εμείς προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας μας δικαίωσε. Η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά από πιέσεις, αποκατέστησε κατά το ίμιση τις μισθολογικές μας μειώσεις, αυτές που είχαμε σε αυτό το διάστημα. Δεν υλοποίησε την απόφαση του ουσιαστικά, εν μέρη την υλοποίησε. Με ένα νέο νόμο, η νέα κυβέρνηση παγίωσε αυτές τις μειώσεις του 2013. Ξαναπροσφύγαμε εκ νέου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας με πρόσφατα, πριν ένα μήνα, βγήκε η καθαρογράφηκε η απόφαση, μας δικαίωσε πανηγυρικά και αν δείτε τι μνημονεύει μέσα η απόφαση αυτή, είναι κόλαφος για την κυβέρνηση. Ζητάει να αποκατασταθούν οι μισθοί των ενστόλων στα επίπεδα του 12, δηλαδή να υπάρχουν μόνο οι μειώσεις που υπήρχαν, που έχουν υποστεί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι στις μειώσεις τις νέες που μας επέβαλαν από το 2013. Ζητάει από την κυβέρνηση άμεσα να συμμορφωθεί, να υλοποιήσει την απόφαση αυτή, να επιστρέψουμε στους μισθούς του Αυγούστου του 2012 και να μας καταβάλει και τα αναδρομικά, αυτά που μας έχουν κρατηθεί για όλο αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση, από ό,τι δείχνει και από τη συνάντηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και με τον υπουργό το δικό μας, τον κύριο Τόσκα, πιθανόν ή να μην έχει καταλάβει, να μην θέλει να υλοποιήσει την απόφαση αυτή. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν αοριστίες. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν μας έδωσε απάντηση. Μας είπε ότι όλα αυτά εναπόκειται και στο Υπουργείο Οικονομικών και ότι, γιατί εδώ και εντέχνως, νομίζω εδώ και 1-2 μήνες, έχει διαρρεύσει ότι θα υπάρξει ένα νέο μισθολόγιο για εμάς. Αυτό δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτές τις μέρες θα ανακοινωθεί ένα σχέδιο μισθολογίου για όλους τους ενστόλους. Θα υπάρξει αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια, γιατί είναι 20 περίπου τα ειδικά μισθολόγια, θα συντηρηθούν και θα γίνουν 8. Και εκεί φοβόμαστε ότι θα υπάρξουν νέες μειώσεις. Μιλάνε για προσωπικές διαφορές, μιλάνε, αυτά είναι τεχνάσματα θεωρούμε. Οι μειώσεις είναι δεδομένες με ένα νέο μισθολόγιο. Εμείς αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να σεβαστεί τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, όπως σε άλλες περιπτώσεις, όπως και πρόσφατα με τα κανάλια, όταν βγήκε μια απόφαση του ΣΤΕ που δικαίωνε την κυβέρνηση, αμέσως βγήκαν και είπαν ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και προχωράμε κανονικά στη διαδικασία. Άρα, κατά το δοκούν, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση υλοποιεί ή όχι τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Εμείς ζητάμε, για να είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση απέναντι στους Έλληνες πολίτες, να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή, να παραμείνει το μισθολόγιο μας ως έχει, δεν ζητάμε ούτε αυξήσεις ούτε τίποτα, να παραμείνει το μισθολόγιο μας και αν, όπως είπα πριν, δείτε ακριβώς πώς οριοθετεί το Συμβούλιο Επικρατείας και τι αναφέρει μέσα όσον αφορά για το ένστολο προσωπικό, να σας πω απλώ στο παράδειγμα ότι μιλάει ότι το ένστολο προσωπικό καταρχάς δεν έχει το δικαίωμα της απεργίας και διεκδίκησης.
μιλάει ότι υπάρχει ακατάστατο ωράριο, ότι δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, με βάρδιες, νυχτερινά, αργίες, τα οποία δεν πληρωνόμαστε, ούτε υπερορίες, όπως είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που πληρώνουν τις υπερορίες. Άρα, γι' αυτό το λόγο, το μισθολόγιο θα πρέπει να παραμείνει αυτό που ήταν το 2012. Εμείς αυτό ζητάμε. Ζητάμε περαιτέρω και τη διασφάλιση των ασφαλιστικών μας ταμείων και τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους, γιατί μιλάμε για ταμεία τα οποία είναι υγιή και υπάρχουν και αναλογιστικές μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε όλοι σε ένα κουβά όταν υπάρχουν ταμεία τα οποία είναι υγιή και έχουν οι συνάδελφοί μας όλα αυτά τα χρόνια έχουν συνεισφέρει στα ταμεία αυτά. Να ενισχυθεί το αξιόμαχο των σωμάτων ασφαλείας με αναγνώριση του έργου από την κυβέρνηση και να αναγνωριστεί επιτέλους και το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και αθυγιεινό. Και στο τέλος να διασφαλιστούν και για τους συνταξιούχους οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις και να μην είναι πλέον, γιατί πλέον με το νέο νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου ψηφίστηκε φέτος το καλοκαίρι, μιλάμε για συντάξεις φιλοδορήματα. Να σας δώσω να καταλάβετε, συνταξιοδοτούμενος ένας αστυνομικός πυροσβέστης λιμενικός με 35 και 40 χρόνια υπηρεσίας, ανάλογα το βαθμό, η σύνταξή του θα είναι του επίπεδου των 700 και το ανώτατο, που μιλάμε για τον αρχηγό του σώματος, θα φτάνει τα 1.100 με 1.200 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για συντάξεις πείνας, όταν μετά από 40 χρόνια ένας συνάδελφος με όλη αυτή την... στο βίο του αυτόν τον υπηρεσιακό, με όλα αυτά που έχει βιώσει, με το ωράριο, με τη δυσκολία του επαγγέλματος, καταλαβαίνετε, με 600 και 700 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει πλέον την οικογένειά του. Άρα γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι, διεκδικούμε, αρχής γενομένης από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι πήραμε απόφαση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, όλο αυτό το διάστημα βρισκόμαστε επί των επάλξεων καθημερινά. Θα δώσουμε με τους τρόπους που γνωρίζουμε εμείς στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι εις βάρος και των στόλων, αλλά είναι εις βάρος και της κοινωνίας, γιατί πλέον ο αστυνομικός δεν έχει πλέον ψυχολογία με αυτές τις μειώσεις που έχει υποστεί για να ανταποκριθεί όπως πρέπει στα καθήκοντά του. Πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση αυτό, να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και μετά έχουμε τη διάθεση να καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας όσον αφορά για άλλα διαδικαστικά, τα οποία όμως πρέπει πρώτα να υλοποιήσουμε την απόφαση αυτή του ΣΤΕ και μετά είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης για συζήτηση. Μέχρι τότε όμως να είναι σίγουροι ότι εμείς θα καθημερινά θα δώσουμε τον αγώνα μας μέσα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και αυτά που ορίζει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εμείς και από εδώ θα βάλουμε λεωφορείο, θα ξεκινήσουμε στις 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή με αυθημερών επιστροφή, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια, η εργασία μας είναι τέτοια που δεν μας δίνει τη δυνατότητα καθυστέρησης, θα είναι επιστροφή αυθημερών. Θα φτάσουμε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τους άλλους συναδέλφους όλων των σωμάτων θα διαδηλώσουμε για όλα αυτά τα αυτονόητα που σας είπα και η κυβέρνηση σημερινή δεν έχει υλοποιήσει.